Εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο βραβεύτηκαν και παρέστησαν στη 14η τελετή των Διεθνών Βραβείων Giuseppe Sacca στο Βατικανό. Το βραβείο Ιεραποστολικής Δράσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπισμού δόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο. Βράβευσαν με περγαμηνί, μετάλλιο και εγκόλπιο ο καθηγητής και πρόεδρος των βραβείων Μπρούνο Λίμα, η Γενική Γραμματέας Βίκη Μπαφατάκη και ο πρίγκιπας Ντον Φλάβιο Μποργκέζε. Τον εθιμοτυπικό δίσκο παρέδωσε ο κοσμηματοποιός Γιώργος Πονηρός, ενώ ο αντιπρόεδρος Ελλάδας Γιώργος Τσούκαλης το απένιμε εκ μέρους των Ελλήνων γυάλινο γλυπτό για την προσφορά του στην ανθρωπότητα. Στο σπουδαίο νεαρό επιστήμονα και καθηγητή του MIT, Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, που έλυσε τον γρίφο του Νας και ανέλυσε τη θεωρία των παιγνίων, απονεμήθηκε το βραβείο επιστήμης από τον ταξίαρχο της ελληνικής αστυνομίας Μανώλη Γρηγοράκη και τον καθηγητή Αντώνιο Περσίκη. Με δίπλωμα αξίας για την τέχνη, τιμήθηκε από τον Δόκτωρ Λουίτζι Μπελάντι ο εικαστικός Χρήστος Παπανικολάου. Εικονογραφή με την τεχνική της γραμμικής φωτοσκίασης σε μονοχρωμία την καπέλα του Καθεδρικού Ναού στα Τύρανα. Με δίπλωμα αξίας για την πολιτιστική του δράση, βραβεύτηκε ο καθηγητής και επίτιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτισμού, Ντούσαν Σιτζάνσκι, από τον πρίγκιπα Γκουλιέλμο Τζοβανέλη Μαρκόνι. Το βραβείο ηθοποιίας 2015 έλαβε η Τουρκάλη ηθοποιός Τούμπα Ιμπουγιουκουστούν, που διακρίνεται και για το φιλανθρωπικό της έργο. Έλαβε το βραβείο από τον πρίγκιπα Γκουλιέλμο Τζοβανέλη Μαρκόνι και τη Γενική Γραμματέα Βίκη Μπαφατάκη. Το χειροκρότημα απέσπασε η 14χρονη Αμερικανίδα παιδί θαύμα Autumn DeForest, βραβείο ζωγραφικής 2015. Το βραβείο απένιμαν η φιλόλογος Γενική Διευθύντρια Giuseppe Sacca Ελλάδος Κατερίνα Νίκου και ο καθηγητής Βίτο Ντονατιέλο. Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο χρυσός Ιταλός Παρολυμπιονίκης Φεντερίκο Μορλάκη παρέλαβε το βραβείο αθλητισμού. Το βραβείο αρχιτεκτονικής κέρδισε η Ισπανίδα Όλγα Φέλι Πόρντις, βραβεύτηκε από τους δόκτορες Ρομπέρτο Τούλι και Νιχάτ Καντάλογλου. Το απόλυτο βραβείο, το συμβολικό καράβι, έργο του Σάκη Χιλέλη, απονεμήθηκε από τον επίτιμο πρόεδρο των βραβείων Ντάριο Καστριών Χόγιος στο 10χρονο Ισπανό Κάρλος Πέρες Ναβάλ, πολυβραβευμένο φωτογράφο από το BBC και το National Geographic. Εκ μέρους της Ελλάδας, το απονεμήθη ο Οδυσσέας, γλυπτό του σπουδαίου καλλιτέχνη γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη, από τον Διευθυντή Οργανωτικού Ελλάδας Αναστάσιο Θεοδωρακέα. Με το βραβείο Κουλτούρας τιμήθηκε ο Αυστραλός καρδινάλιος George Pell με το επιθυμοτυπικό δαχτυλίδι που φιλοτέχνησαν οι κοσμηματοποιοί Γιώργος και Φώτης Πονηρός. Με εξαιρετικό τρόπο παρουσίασε την τελετή ο γνωστός παρουσιαστής Σαβίνο Τζάμπα, ο οποίος και τραγούδησε για το κοινό. Εντυπωσίασε ο τενόρος Giuseppe Gabbi. Η Γενική Γραμματέας των Βραβείων, Βίκη Μπαφατάκη, δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα η βράβευση του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και για τον θεσμό των βραβείων η βράβευση σπουδαίων προσωπικότητων από όλο τον πλανήτη που τους ενώνουν οι αξίες, η αγάπη και η φιλία των λαών. 14 χρόνια Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sacca, για μένα 10, διότι το 2005, 10 λοιπόν χρόνια πριν, ξεκίνησα με τη βράβευσή μου αυτό το μοναδικό ταξίδι με τις απίστευτες και ασύνορες εμπειρίες που λέγεται Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sacca. Φέτος λοιπόν, με πολύ σημαντικούς συνεργάτες από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε εξέχουσες προσωπικότητες, νέους από όλο τον κόσμο και κυρίως έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, τον δικό μας Αναστάσιο, μία μοναδική στιγμή, γιατί για πρώτη φορά η Ιεράρχης της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας τιμάται στο Πανεπιστήμιο Ουρμπανιάνας στο Βατικανό. Τη Γενική Γραμματέα Βίκη Μπαφατάκη
έντυσε με ένα εντυπωσιακό, λιτό και συνάμα μεγαλοπρεπές φόρεμα ο Έλληνας σχεδιαστής Μίλτος.